Η περιοδία με πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια περιοδία για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, για την ανάδειξη προέδρου. Προφανώς θέλουμε κάθε σημείο στην Ελλάδα να ξέρει τα πράγματα τα οποία πρεσβεύουμε και τι μπορούμε να αλλάξουμε και στο κόμμα αλλά κυρίως στη χώρα. Γι' αυτό και προχθές παρουσίασα στη Θεσσαλονίκη μία ΔΕΘ, πολύ διαφορετική από αυτή του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης συνέχισε να επιμένει σε ένα υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης, το οποίο κρατάει όλη την εξουσία και όλα τα λεφτά στο κέντρο, στην Αθήνα. Εγώ μίλησα για το πώς οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να συντονίζονται διαφορετικά, να αλλάξει το μοντέλο διοίκησης, ώστε να μπορούν η τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, τα τοπικά πανεπιστήμια, όλοι αυτοί να συνεργάζονται για ένα ενιαίο πρόγραμμα, το οποίο και θα μπορούμε να υποστηρίζουμε μετά ως κεντρικό κράτος. Είναι πολύ διαφορετικές φιλοσοφίες και πιστεύω ότι θα κάνει τη διαφορά και το χρειάζεται αυτό το καινούριο μοντέλο η Ελλάδα τώρα. Στην Ελλάδα τα προβλήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Τα πράγματα που με ρωτούν είναι για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Με ρωτούν για τα εθνικά θέματα πολλά, για την υγεία. Η υγεία έχει ανέβει πάρα πολύ στις ανησυχίες του κόσμου και λογικό είναι διότι τα κοστολόγια ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει μια μεγάλη κρίση στην υγεία. Και αυτή τη στιγμή η πολιτική της κυβέρνησης είναι ουσιαστικά να βάζει το κεφάλι της στην άμμο και να ελπίζει ότι το πρόβλημα θα φύγει. Δεν θα φύγει, είναι εδώ. Επίσης με ρωτάνε πολύ για τα αγροτικά. Δεν υπάρχει αγροτική πολιτική στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης κοιτάζει το ΑΕΠ, σου λέει η αγροτιά είναι 3%, άρα δεν έχει νόημα να ασχολούμαι. Αλλά είναι 10% του πληθυσμού που βγάζουν τα λεφτά τους ή συμπληρώνουν το εισόδημά τους από τα αγροτικά. Είναι ένα θέμα το οποίο με ρωτούν πολλοί και εκεί μιλάω για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις τιμές και να μειώσουμε τα κοστολόγια. Είναι όλα αυτά, είναι μια σειρά θεμάτων που μπαίνουν και ξαναμπαίνουν συνέχεια στο τραπέζι. Καθώς περνάει ο χρόνος, νιώθω ότι η αναμέτρηση στο ΠΑΣΟΚ έχει περάσει από το να βγάλουμε πρόεδρο στο τρίτο κόμμα, στο να βγάλουμε πρόεδρο για αντιπολίτευση. Μέχρι τώρα αρχίζουμε και συζητάμε, βλέποντας ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι αμετανόητος, βλέποντας αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος ελπίζει ότι από το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γεννηθεί κάτι για τη χώρα.